Άκουσα τον Υπουργό με προσοχή. Είναι γνωστά αυτά που είπατε. Προβλέπονται στον κανονισμό. Εξάλλου και η ερώτηση αυτό φωτογραφίζει στο ένα σκέλος της τουλάχιστον το ότι μέσα στον κανονισμό του ΕΛΓΑ δεν περιέχονται με αφορμή τον παγετό ως αίτιο καταστροφής, ότι δεν προβλέπονται αποζημιώσεις για αυτό το αίτιο μέσα στον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Όπως επίσης και για μια σειρά άλλα είτε φυσικά φαινόμενα είτε κυρίως νόσους που αφορούν ή βλάπτουν την παραγωγή. Δείτε, με τα ΨΕΑ είναι γνωστή η ιστορία. Μικρά ποσά, μικρές, ενώ στο σύνολο των σαν αναφερόμενος, το αναφέρω με την έννοια του συνόλου ενός ποσού το οποίο διατίθεται για αποζημιώσεις διαφόρων καλλιεργιών που έχουν υποστεί καταστροφή. Και βεβαίως οι προϋποθέσεις ακόμη και ένταξη στον ΨΕΑ, πολύ δε περισσότερο η μεγάλη αργοπορία στις αποζημιώσεις. Κύριε Υπουργέ, μιλάμε για 3 χρόνια. Εδώ τώρα μπαίνουν ζητήματα, ειλικρινά το λέω, και δεν το λέω γιατί θέλω να υπερθεματίσω στην κουβέντα μας που γίνεται κτλ. Ή αυτούς που μας ακούνε θα διαβάζουν τι υπόθεση κτλ. Είναι πραγματική η ανάγκη ενίσχυσης, παρέμβασης, παύλα ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος των πληγέντων δενδροκαλλιεργητών. Και οι καταστροφές, έχετε την εκτίμηση της υπηρεσίας του ΕΛΓΑ προφανώς, αλλά οι καταστροφές ποικίλουν ανάλογα την έκταση της δενδροκαλλιέργειας, τα δέντρα κτλ. Σε άλλα χωράφια μπορεί να είναι μικρή, σε άλλα χωράφια τεράστια. Και εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν σε έναν ασφαλιστικό φορέα τον ΕΛΓΑ, τους αγρότες δηλαδή. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ ότι εδώ και μια δεκαετία περίπου το κράτος έχει αποσυρθεί εντελώς από την όποια χρηματοδότηση κατέβαλε σε αυτόν τον οργανισμό, με αποτέλεσμα οι αγρότες να χρηματοδοτούν εξ ολοκλήρου με αυξημένα φυσικά ασφάλιστρα τον ΕΛΓΑ, από τον οποίο βεβαίως δεν αποζημιώνεται γιατί στον κανονισμό, και βεβαίως το ζήτημα του κανονισμού και της μη συμπερίληψης μιας σειράς αιτιών που οδηγούν σε καταστροφές και αντίστοιχα δεν αποζημιώνονται οι αγρότες, είναι διαχρονικό ζήτημα, χρόνων ζήτημα, βεβαίως. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να το δει και να το αντιμετωπίσει σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί και η προηγούμενη κυβέρνηση σε αντίστοιχες ερωτήσεις με τους αντίστοιχους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης όλοι λέγανε τον αλλάζουμε, θα τον αλλάξουμε, θα τον αλλάξουμε, θα συμπεριλάβουμε καινούρια και τίποτα. Δεν είπα για σας, λέω η προηγούμενη κυβέρνηση είπα. Από εσάς μένει να το κάνετε. Εμείς λέμε ότι πρέπει να το κάνετε. Αυτό όπως απαιτούν και οι αγρότες. Και φυσικά, δείτε, θα υπάρξει απώλεια εισοδήματος. Αυτό που αναφέρουμε και στην ερώτηση. Το καταλαβαίνετε. Όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. Θα υπάρξει απώλεια εισοδήματος. Σε αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση, το Υπουργείο, η κυβέρνηση κατ' επέκταση, θα προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες. Λέτε δεν πρόκειται να αποζημιωθούν. Είναι ξεκάθαρο. Η όποια αποζημίωση γίνεται αναφορά στα ΨΕΑ. Αν και πότε θα τα πάρουν, όταν τα έχουν ανάγκη το επόμενο διάστημα, τους επόμενους λίγους μήνες. Γιατί αν είχαν την παραγωγή, κοντά στο νου και γνώση που λέμε, αν είχαν την παραγωγή και μπορούσαν να την πουλήσουν, θα είχαν και ένα έσοδο. Πώς θα τα αποκριθούν, έχουν δάνεια, έχουν χρέη, υποχρεώσεις, τρέχουν φόροι. Πρέπει να πληρώσουν στον ΕΛΓΑ. Πρέπει να ξεκινήσουν, χρειάζονται κεφάλαιο, χρειάζονται χρήματα για να ξεκινήσουν τη νέα καλλιεργητική περίοδο ή τις όποιες άλλες αγροτικές ενασχολήσεις έχουν. Τι θα γίνει εδώ, πώς θα επιβιώσουν, πώς θα ζήσουν. Δηλαδή αυτά τα ζητήματα πέρα από τον ΕΛΓΑ που εμείς επιμένουμε ότι θα πρέπει και είναι πολιτική υπόθεση κατά τη γνώμη μας, με πολιτική παρέμβαση η κυβέρνηση, το Υπουργείο να πάρει μέτρα και να αποζημιώσει τους αγρότες. Ωραία. Με βάση την απώλεια του συνδέματός τους. Αλλά παράλληλα πρέπει να πάρθουν κατά τη γνώμη μας και μέτρα στήριξης σε αυτή την κατεύθυνση, ενίσχυσης του χαμένου εισοδήματος με μια σειρά από μέτρα. Είτε αυτό λέγεται έκτακτη επιχορήγηση ενός ποσού, είτε αναστολή, να το πω έτσι, και ελάφρυνση από δανειακές υποχρεώσεις, οτιδήποτε άλλες υποχρεώσεις προς το κράτος και στους δημόσιους οργανισμούς οφείλουν ή έχουν οι αγρότες αυτοί.